τελευταία διοικούσα σε μια διερεύνηση όσον αφορά τον ενεργειακό χώρο στην Κρήτη, μια και όπως γνωρίζουμε πλέον η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τα επόμενα χρόνια. Η πράσινη μετάβαση και η μετάβαση σε ένα ενεργειακό πλέον αποτύπωμα όπου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα μηδενίζεται και η εισροή των ΑΠΕ θα μεγαλώνει όσο το δυνατόν τα επόμενα χρόνια ώστε να απεμπλακούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία εν τέλει το 2050 θα πρέπει να έχουμε μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήσαμε τον ενεργειακό χώρο στην Κρήτη. Τι έχει συμβεί? Πριν από αρκετά χρόνια είχε ξεκινήσει ο διαγωνισμός της αίτησης από το ΔΔΕ όσον αφορά την κατάληψη ενεργειακού χώρου για τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά. Οι μεγάλες εταιρείες, οι περισσότερες εξ αυτών, είχαν δεσμεύσει αυτούς τους χώρους με την δέσμευση ότι θα χρηματοδοτούσαν το καλώδιο το οποίο θα συνδεόταν με τη Βόρειο Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να διέρχεται και η ενέργεια ή όποια ενέργεια παρακόταν, αφού καλυβόταν οι ανάγκες της Κρήτης. Αυτό δεν συνέβη. Οι διασυνδέσεις αυτές και με την Αττική, αλλά και με την Πελοπόννησο, οι οποίες έχουν προχωρήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη και η μία μάλιστα της Πελοπόννησου έχει ολοκληρωθεί. Χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος. Πλέον αυτό το οποίο ζητάμε είναι να απεμπλακούν αυτοί οι χώροι, να ελευθερωθούν, ώστε πλέον σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο να μπορέσουν οι ενεργειακές κοινότητες, που είναι το πλέον δημοκρατική κατανομή, η οποία θα μπορέσει πλέον να έχουμε την ενεργειακή επάρκεια από τη μία, αλλά και από την άλλη να έχουμε την ενεργειακή κατανάλωση προς τα νοικοκυριά, προς τους αγρότες, προς τις επιχειρήσεις. Νομίζουμε ότι αυτή η κατεύθυνση είναι επιτακτική. Φυσικά η αναδιάρθρωση του ενεργειακού χώρου, η οποία σήμερα είναι δεσμευμένη και δεν μπορούν να προχωρήσουν όλες αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες μάλιστα και με το διαγωνισμό των 400 που είχαν βγει, ο οποίος βγήκε άγωνος και έχει σταματήσει με τα όποια προβλήματα υπήρχαν, ο οποίος θα πρέπει να ακυρωθεί. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις όπου καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει για να μπορέσει η αναδιάρθρωση του ενεργειακού χώρου, οι όποιες επενδύσεις να προχωρήσουν. Με στόχο βέβαια τις ενεργειακές κοινότητες. Το τονίζουμε αυτό και μάλιστα το επόμενο διάστημα θα έχουμε και μία εκδήλωση με τη Μινώα Ενεργειακή, όπου θα αναδείξουμε πλέον το θέμα αυτό του μπλοκαρίσματος του ενεργειακού χώρου της Κρήτης, όπου οι όποιες επενδύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ταυτόχρονα, αυξάνοντας την ενεργειακή κατανάλωση, όπως αυξάνεται και ο πληθυσμός αλλά και ο τουρισμός, θα πρέπει η εισροή των ΑΠΕ να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει το Υπουργείο να σκύψει στην Κρήτη, όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο για τα αιωλικά όσο για τα φωτοβολταϊκά και φυσικά στην κατεύθυνση των ενεργειακών κοινοτήτων, όπου θα μπορέσουν να έχουν πραγματικά την παραγωγή ενέργειας η οποία τελικά θα απευθύνεται στον πολίτη, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την απεμπλοκή των δεσμευμένων αυτών χώρων, θα δώσει τη δυνατότητα των επενδύσεων, οι οποίες δεν μπορούν ούτε καν να διασυνδεθούν σήμερα, για να μπορέσουμε να έχουμε την ενεργειακή επάρκεια την οποία απαιτείται για την Κρήτη. Εάν δεν γίνουν αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις, θα φτάσουμε δυστυχώς σε κάποιο αδιέξοδο. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή υπάρχουν επενδύσεις, και ιδιαίτερα από ΟΤΑ, οι οποίες ζητάμε να επενδυθούν, αλλά και από άλλες επενδύσεις, όπως είναι σε βιομάζα, βιοαέριο κλπ., όπου δεν μπορούν αυτές οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν, διότι δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ενεργειακός χώρος. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της απελευθέρωσης, ώστε να μπορέσουν αυτές οι επενδύσεις να προχωρήσουν.